Κύριε Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς. Αδερφοί μου, σήμερα το Ιερόν Ευαγγέλιο μας παρουσίασε δύο θαύματα μεγάλα. Το πρώτο θαύμα ότι άνοιξε τους οφθαλμούς τυφλών, δύο τυφλοί. Και το δεύτερο ότι εθεράπευσε ο Θεός κοφών δαιμονιζόμενων. Δηλαδή, ο δαιμονιζόμενος ήταν κοφός και δεν άκουε. Και εκβληθέντος του δαιμονίου, λέγει, ελάλησε ο κοφός. Αδερφοί μου, δύο οι τυφλοί οι οποίοι θεραπεύονται κατά την πίστη αυτών, διότι όταν ο Κύριος μας εισήλθε στον οίκο, λέγει, τον οικολούθησαν οι τυφλοί. Και όταν τον οικολούθησαν οι τυφλοί, τους λέει, πιστεύετε ότι μπορώ να σας δώσω το φως? Ναι, Κύριε, πιστεύουμε. Ω πίστης, πίστης μεγάλη, η οποία ο σκόκος συνάπειος μετακινεί όρη. Εάν έχεις, λέγει ο Κύριος, πίστη, ο σκόκος συνάπειος. Δηλαδή, τόσον μικράν πίστην αλίγιστην, η οποία να μην λυγίζει. Όταν πιστεύεις ότι τούτο θα γίνει, γίνεται. Εάν όμως αμφιβάλλεις, δεν γίνεται ποτέ. Δύο οι τυφλοί και πιστεύουν. Πολλοί έχουν φως και δεν πιστεύουν. Δηλαδή, υπάρχουν οφθαλμοί οι οποίοι είναι ανοιχτοί και δεν βλέπουν. Υπάρχουν οφθαλμοί που είναι τυφλοί και βλέπουν. Φοβερό το πράγμα. Είναι ακατανόητο να βλέπεις και να μην βλέπεις και να μην βλέπεις και να βλέπεις. Δύο αντίθετα πράγματα. Οι δύο σημερινοί τυφλοί δεν έβλεπαν. Με τα μάτια τα φυσικά, το φως, δεν έβλεπαν τον ήλιο, δεν έβλεπαν τη σελήνη, δεν έβλεπαν τα άστρα, δεν έβλεπαν την ανατολή, δεν έβλεπαν τη δύση του ηλίου. Έβλεπαν όμως κάτι άλλο, τον Θεόν τον ίδιο. Έβλεπαν τον ίδιο τον Δημιουργό. Έβλεπαν εκείνον ο οποίος θεραπεύει πάσαν νόσων και πάσαν ασθένεια. Αδερφοί μου, ποιον είναι το μεγαλύτερο φως, αυτό το οποίο βλέπουν οι οφθαλμοί μας ή αυτό το οποίο βλέπει η ψυχή μας? Οι οφθαλμοί τη ψυχή, λέει, εάν βλέπουν, βλέπεις τον Παράδεισο, πιστεύεις, πίστης ελπιστήν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Τι είναι η πίστη? Η πίστη είναι αυτό το οποίο ελπίζεις να ειδείς. Και τι ελπίζεις να δεις? Τον Παράδεισο. Αυτό είναι. Και είναι ελπιζομένο υπόστασης πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Να ελέγχεις αυτά τα οποία δεν βλέπουν τα μάτια σου. Αλλά και τι με αυτό, εάν βλέπουν τα μάτια σου και δεν βλέπει η ψυχή? Πόσοι πονηροί άνθρωποι βλέπουν, πόσοι πονηροί άνθρωποι έχουν έχθρα, πόσοι πονηροί άνθρωποι έχουν φθόνο, πόσοι πονηροί άνθρωποι έχουν σκοτάδι. Και είπε ο Κύριος, ή το φως το ενσύ σκότωσε στη,
το σκότος πόσο, εάν αυτό το οποίο βλέπεις είναι σκοτάδι, τι θα είναι το σκότος της κολάσεως. Αδερφοί μου, ρώτησαν έναν σοφόν άνθρωπο και του είπαν, ποια μάτια είναι εκείνα τα οποία βλέπουν, τα μαύρα, τα πράσινα, τα μικρά, τα μεγάλα, των γερόντων, των νηπίων, ποια είναι τα καλύτερα μάτια. Και απήντησε ο σοφός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος βλέπει τα πάντα είναι ο πονηρός άνθρωπος, ο κακός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος φθονεί, εκείνος ο οποίος ζηλεύει, εκείνος ο οποίος κατηγορεί, αυτός βλέπει τα πάντα. Αδερφοί μου, υπήρχε ένας βασιλεύς ο οποίος την ημέρα που ανέβηκε στο θρόνο για να κυβερνήσει το κράτος του, την εόρταζαν εκείνη την ημέρα και επεσκέπτετο τα σφυλακάς. Και την ημέρα εκείνη έδιδεν χάρη σε εκείνους τους οποίους είχε υπόψη. Επεσκέφθη λοιπόν ο βασιλεύς τα σφυλακάς και του είπαν οι φυλακισμένοι, σε αυτό το κελί υπάρχουν δύο, λέγει. Ο ένας είναι πολύ φοβερός, φθονερός άνθρωπος, πολύ σκληρός, πολύ κακός. Και ο άλλος υπομένει, λέει, και περιμένει. Επεσκέφθη ο βασιλεύς τους δύο φυλακισμένους και είπε, εις εκείνον ο οποίος ήταν πονηρός, ήταν φθονερός, ήταν κακός. Πρόσεξε, του λέει, ό,τι μου ζητήσεις θα δώσω το διπλάσιο στον αδερφό σου που είναι εδώ φυλακισμένος. Και ο φθονερός τι είπε, να μου βγάλεις το ένα μάτι, του λέει, για να βγάλει το αδερφού του τα δύο. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο κακός. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει και τα ανατρέπει τα πάντα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Θεό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζηλεύει, ο οποίος φθονεί, ο οποίος κακίζει, ο οποίος εκδικείται, ο οποίος κατασυκοφαντεί, ο οποίος κατατρέχει. Τι να τον κάνεις αυτό. Αυτός βλέπει και δεν βλέπει και το φως το οποίο βλέπει είναι σκότος. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει φως τη ψυχής για να βλέπουμε τα άγια και τα καλά, να βλέπουμε τα ωραία και τα φρόνημα, να βλέπουμε τον αδερφό μας και να λέμε ότι είναι αδερφός πραγματικός, όχι ψευδαδέλφους, δεν θέλει ο Θεός. Θέλει αδερφούς, θέλει πραγματικούς αδερφούς. Εκείνος που είπε ο Κύριός μας, εάν λέγει με αγαπάτε τα συντολά σα εμάς τηρήσατε. Εάν λέγει είστε παιδιά δικά μου, να έχετε αγάπη αναμεταξύ σας. Εκ τούτου γαργνώσονται ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις. Εάν ο ένας φθονεί τον άλλο, δεν είμαι θα χριστιανή, δεν είμαι θα παιδιά του Θεού, δεν είμαι θα εκείνους που ζητεί ο Κύριος, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών, δεν είναι εκείνοι που θα κληρονομήσουν τον Παράδεισο. Ο Παράδεισος είναι αγάπη, αγάπη μέχρι θανάτου. Και είπε ο Κύριός μας, μείνε πιστός κοντά μου, λέγει, μέχρι θανάτου και δώσω το στέφανο της ζωής. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει αγάπη, να μας δώσει συμπόνια, να μας δώσει συμπαράσταση, να μας δώσει πάντοτε εκείνο το οποίο ζητεί ο Κύριός μας και στον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί του και στην Βασιλεία του την Ουράνιο να γίνουμε ο Κύριος. Αμήν.